Έχουμε υιοθετήσει, θα το πω πάρα πολλές φορές, Μπάμπη, Γιώτα, Μαρία, τηλεθεατές, συνεργάτες, μία στήλη μέσα στην εκπομπή με ζωντανές συνδέσεις, με κριτικούς που βρίσκονται πέρα από την Κρήτη. Τις τελευταίες ημέρες, εκτός Κρήτης, εκτός περιφέρειας Κρήτης, τις τελευταίες ημέρες το έχουμε αφήσει λίγο λόγω επικαιρότητας, αμερικανικές εκλογές, lockdown, περιορισμοί, κορονοϊός. Ωστόσο, είπαμε σήμερα να συνδεθούμε εκεί με τη Μυτιλίνη, να συνομιλήσουμε με τον Γιώργο τον Τρευλάκη. Κύριε Τρευλάκη, τι κάνετε? Καλησπέρα από τη Μυτιλίνη. Καλησπέρα στην Κρήτη. Καλησπέρα. Περίεργες στιγμές, δύσκολες ώρες έχουμε και το lockdown σε λίγες ώρες από αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, το κλίμα εκεί έχετε και ένα ωραίο φόντο από πίσω, στο λιμάνι. Βρίσκεστε? Στο λιμάνι είμαι. Πίσω μου βλέπετε, δεν ξέρω αν το βλέπετε καλά, τον Άγιο Θεράποντα, το σύμβολο της πόλης. Ναι, ναι. Βέβαια τώρα στο λιμάνι είναι και ο καιρός λίγο άγριος, έχει αέρα. Ναι. Και δεν έχει κόσμο, αλλά εντάξει. Εκεί οι κριτικοί της περιοχής πώς έχουν πάρει το lockdown? Είναι λίγο... Το έχουν πάρει λίγο αρκετά σοβαρά δηλαδή. Καλό είναι αυτό. Με αποτέλεσμα να βρισκόμαστε σε μια... να έχουμε σταματήσει λίγο τις εκδηλώσεις που κάναμε. Και το κακό είναι ότι φέτος δεν ήρθαν και οι φοιτητές, γιατί τα Πανεπιστήμιο Αιγαίου κάνει τα μαθήματα μέσω τηλεδιασκέψεως, οπότε δεν ήρθαν καινούργιοι φοιτητές οι οποίοι κάθε χρόνο δίνουν ένα άλλο χρώμα στο νησί. Και έχει επηρεαστεί και η οικονομία και της περιοχής, φαντάζομαι. Ναι, έχει επηρεαστεί πάρα πολύ η οικονομία. Βέβαια έχουμε και το μεγάλο πρόβλημα το προσφυγικό, το οποίο το νησί μας είναι η πρωτεύουσα, μπορούμε να πούμε, του προσφυγικού. Ναι. Με όλα αυτά που γίνονται και μαθαίνουμε, και προσπαθούμε να δούμε πού θα βγει όλη αυτή η κατάσταση. Εκεί η κριτική βρίσκεστε? Ακούστε να δείτε, η αδελφότητα Κρητών Λέσβου είναι μια παλιά αδελφότητα, είναι πάνω από 50-60 χρόνια στην Μυτιλίνη. Ναι. Έχουμε ιδιόκτητα γραφεία, ευτυχώς. Κάθε χρόνο κάνουμε την εκδήλωση για τη μάχη της Κρήτης με δοξολογίες, με καταθέσεις στεφάνου κλπ. Κάθε χρόνο κάνουμε συναιστίαση με κριτική μουσική πάντα και κόβουμε την πίτα μας. Και πολλές φορές στα γραφεία μας μαζεύουμε τους φοιτητές και κάνουμε πάρτι, μπορούμε να πούμε, πριβέ τέλος πάντων, μεταξύ μας. Μάλιστα, πριβέ πάρτι. Ναι. Ας ελπίσουμε όλα να πάνε καλά. Μια μαντινάδα πρόχειρη έχετε να κλείσουμε έτσι? Μια μαντινάδα. Δεν είμαι προετοιμασμένος. Δεν είστε προετοιμασμένος. Εγώ είμαι βέβαια δεύτερης γενιάς κριτικός. Γεννήθηκα εδώ. Ναι. Αλλά... δεν έχω αυτή τη στιγμή. Την επόμενη φορά δεν πειράζει. Θα τα ξαναπούμε, θα ξανασυνδεθούμε και θα τα ξαναπούμε. Είναι ιδιαίτερη χαρά για μας να μιλάμε μαζί σας και με τους εκπροσώπους βέβαια εκεί κατά κάποιο τρόπο του νησιού στην όμορφη Μυτιλίνη. Μπορεί να κινηθεί λίγο η κάμερα, να δούμε λίγο εικόνα και να σας πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και ένα μπράβο για τις δραστηριότητές σας. Να κινηθεί, να δούμε λίγο εικόνα. Μας δείχνετε στην όμορφη Κρήτη μας, ότι δείχνετε τους κριτικούς της υπόλοιπης Ελλάδος. Βέβαια, βέβαια. Για να δούμε λίγο εικόνα, να πάρουμε λίγο μία γεύση οπτική έστω από την όμορφη Μυτιλίνη. Ναι, να δούμε. Ναι. Λοιπόν, εδώ όταν γυρίζω την κάμερα, ναι, βλέπετε απέναντι, δεν ξέρω αν βλέπετε, είναι ένα ψητοπολείο το οποίο λέγεται Ψιλορίτης. Μπράβο, έτσι. Σωστό. Ο Ψιλορίτης λοιπόν εκεί. Αυτός είναι κριτικός που το έχει. Για γυρίσε τώρα από την άλλη πλευρά να δούμε την παραλία. Ωραία, ωραία, να δούμε και την παραλία από την άλλη. Για να δούμε και από την άλλη πλευρά. Εκεί τη θάλασσα. Εδώ βλέπετε την πόλη, την προκυμαία της Μυτιλίνης. Ναι. Με τα κτίρια, τα χαρακτηριστικά κλπ. Είναι η προκυμαία της Μυτιλίνης. Μάλιστα, όμορφη εικόνα. Κύριε Τρευλάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ.